Πότε και πώς μπήκε ο αθλητισμός στη ζωή σας, γιατί διαλέξατε αυτό το άθλημα? Λοιπόν, ο αθλητισμός μπήκε στη ζωή μου πριν 7 χρόνια ακριβώς, μετά το ατύχημα που σας είπα ότι είχα. Ήταν καθαρά παρότρινση του φυσικοθεραπευτή μου να ξεκινήσω να δοκιμάσω κάποιο άθλημα. Η επιλογή ήταν τυχαία. Πήγα, είδα μία προπόνηση. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο εξοπλισμός, η στολή, η μάσκα, το σπαθί. Και έτσι ξεκίνησα. Υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στη χώρα μας για έναν αθλητή με αναπηρία? Δυστυχώς δεν υπάρχουν, παιδιά, καθόλου υποδομές. Όχι μόνο για έναν αθλητή, για τον οποιοδήποτε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ακόμα και προσωρινό πρόβλημα, δηλαδή. Χτυπάω σήμερα το πόδι μου και είμαι για 2 μήνες με πατερίτσες. Βασικά υπάρχει έλλειψη παιδείας και δεν υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή το να κλείνουμε ράμπες, να παρκάρουμε σε θέσεις αναπήρων, αυτό αυτόματα δείχνει προς τα έξω ποια είναι η ταυτότητά μας, του καθενός. Άρα αυτό που θέλουμε τι είναι? Η ενσυναίσθηση, να μπει στα παπούτσια του άλλου, να έρθεις να μπορέσεις να μπει στο δικό του το πρόβλημα. Σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσεις να καταλάβεις πώς βιώνει ο άλλος το πρόβλημα αυτό όταν δεν είναι δικό σου, αλλά μέσα από τις δράσεις που κάνουμε κι εμείς, αυτό θέλουμε να περάσουμε προς τα έξω στον κόσμο. Σεβασμό και να μπορούμε να δώσουμε αυτό που λέμε, να μην ζητάμε μάλλον το αυτονόητο, το να διεκδικούμε δηλαδή πράγματα. Θα έπρεπε όλα αυτά να είναι από μόνα τους προς τα έξω στην κοινωνία, να έχουν ήδη λειτουργήσει και να λειτουργούν φυσιολογικά και όχι να τα ζητάμε. Όσο αφορά στο κομμάτι το αθλητικό, ούτε εκεί φυσικά υπάρχουν υποδομές. Θα σας πω για παράδειγμα ότι εγώ κάνω σε μια αίθουσα προπόνηση που δεν είναι προσβάσιμη, ούτε στο μπάνιο μπορώ να μπω, οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Αλλά όταν κάτι πραγματικά το αγαπάς πάρα πολύ, όπως είπαμε και πριν, όλα τα εμπόδια τα ξεπερνάς. Γενικότερα αντιμετωπίσετε εμπόδια και πώς θα δυσκολεύετε να ανταπεξέλθετε σε αυτά? Εμπόδια. Επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος διεκδικώ πράγματα και δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, όπως το λέμε λίγο πιο λαϊκά, δηλαδή αν κάτι με ενοχλήσει θα το πω, εμπόδια αντιμετωπίζω όσο αφορά την καθημερινότητα και την κοινωνία. Δηλαδή, bullying δεν έχω δεχτεί, αν εννοείται κάτι τέτοιο. Όχι. Και δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι εισπράττουμε από τον κόσμο αυτό που βγάζουμε προς τα έξω. Όταν δεν βγάζω λοιπόν εγώ από μόνη μου τη μιζέρια, τη λύπη, την κακομοιριά, δεν θα την εισπράξω κιόλας. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζω είναι τέτοιου είδους εμπόδια, ό,τι έχει να κάνει στην μετακίνησή μου, στις μεταφορές μου, δηλαδή στο μη προσβάσιμα μαγαζιά που θέλω να βγω έξω για διασκέδαση, ένα θέατρο για παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, έχει ανέβει μια θεατρική παράσταση που είναι η Άθικτη, το οποίο το έχει να κάνει με άτομα με αναπηρία μέσα, είναι γνωστή ταινία, και το θέατρο δεν είναι προσβάσιμο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που ζούμε. Οπότε νομίζω ότι τα εμπόδια είναι μόνο αυτά. Οι ράμπες, οι μη σωστές ράμπες, να μην έχουν σωστή κλίση, όταν τα πάρκινγκ είναι πιασμένα, σε μαγαζιά το ότι μπορεί να πηγαίνει σε ένα μαγαζί προσβάσιμο, αλλά να σου λένε, ξέρετε κάτι, η τουαλέτα όμως είναι κάτω, πρέπει να κατέβετε με σκαλιά. Και εκεί λες τώρα, πού βρίσκομαι? Τι σας κάνει πιο δυνατή αθλήτρια, το μυαλό ή το σώμα σας? Νομίζω το ένα συμπληρώνει το άλλο. Όταν δεν έχεις δυνατό μυαλό να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, τις δυσκολίες, την κούραση, γιατί υπάρχει πολύ κούραση καθημερινά, ειδικά για μένα που εργάζομαι κιόλας, σύν τις προπονήσεις, τον αντίπαλο σίγουρα δεν μπορεί να ακολουθήσει και το σώμα και το ανάποδο. Είναι αυτό που λέμε, που λέμε ότι εν ούς υγιής, εν σώματι υγιή. Νομίζω 100% με καλύπτει αυτό. Όταν το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει, π.χ. το σώμα από την κούραση, αντίστοιχα δεν βοηθάει και το μυαλό και το ανάποδο. Είναι αυτό που σας δίνει δύναμη και όθηση για να συνεχίσετε? Αυτό που μου δίνει η δύναμη και όθηση για να συνεχίσω είναι η αγάπη μου για ζωή, για όλα αυτά που κάνω, για τις δράσεις. Είμαι ένας άνθρωπος γεμάτη ενέργεια. Δύσκολα θα πω τα παρατάω, δύσκολα θα πω κουράζομαι και όταν ακόμα το πω, αυτόματα αφήνω αυτές τις γκρίζες σκέψεις να φύγουν από το μυαλό μου και συνεχίζω κανονικά την πορεία μου και τη ζωή μου. Είμαι πολύ αισιόδοξη δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι είμαι πολύ αισιόδοξη σαν άνθρωπος. Πιστεύετε ότι άξιζε τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια και αν γυρνούσατε πίσω θα αλλάζατε κάτι? Σίγουρα αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια, διότι 1000 φορές να κάνω όλα αυτά που κάνω, παρά να είμαι καθυλωμένη σε ένα αμαξίδιο και είμαι στο σπίτι μου, φυσικά.
δεν το συζητώ. Αν θα γυρνούσα τον χρόνο πίσω, όσο και αν ακούγεται λιγάκι έτσι οξύμορο όλο αυτό, θα ήθελα πάλι να μου συμβεί αυτό που μου έχει συμβεί, γιατί έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος μάλλον μέσα από όλο αυτό το ταξίδι που βιώνω. Ξέρετε, για μένα δεν νιώθω ότι είμαι μια γυναίκα ανάπηρη, ανίκανη όμως. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Απλά η κοινωνία μας είναι αυτή που μας φέρνει τα εμπόδια και μας βάζει τα εμπόδια. Οπότε η κοινωνία μας κάνει ανίκανους και ανάπηρους. Εγώ το ότι δεν περπατάω, εμένα αυτό δεν με κάνει να νιώθω ανασφάλεια ή να μην έχω αυτοπεποίθηση, ασχέτως αν έχω δίπλα μου άλλες 10 γυναίκες που μπορούν να περπατάνε. Νιώθω εξίσου όμορφη, καλά με το σώμα μου, καλά με τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί την κατάσταση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε και αν του συμβαίνει. Ανεξαρτήτου αναπηρία, σας το λέω γενικά, οτιδήποτε βιώνει. Το να αποδέχεσαι τον εαυτό σου και το σώμα σου έτσι όπως είσαι και να προχωράς. Γιατί η διαφορετικότητα υπάρχει ούτως ή άλλως στην κοινωνία μας. Δεν είμαστε οι ίδιοι όλοι. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την αίθουσα έχουμε γυναίκες, άντρες, άλλοι είναι μελαχρινοί, άλλοι είναι με ανοιχτά μάτια, άλλοι είναι πιο ψηλοί, άλλοι είναι πιο χοντροί, άλλοι πιο αδύνατοι. Οπότε γενικά είμαστε όλοι διαφορετικοί, ούτως ή άλλως. Οπότε γιατί να μην υπάρχει και το θέμα της αναπηρίας μέσα στην κοινωνία και να υπάρχει αυτό που λέμε η συμπερίληψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι ίσοι μέσα στην κοινωνία και να διεκδικούμε όλοι τα ίδια πράγματα και να έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Άλλαξε ο αθλητισμός την ποιότητα της ζωής σας? Και αν ναι, πώς? Ναι, φυσικά. Εγώ δεν ήμουν αθλήτρια, το είπα και πριν. Φυσικά και την άλλαξε ο αθλητισμός στη ζωή μου. Σας είπα, εγώ χτύπησα στα 29, σε μεγάλη ηλικία. Δεν ήταν και αυτό εύκολο να το διαχειριστώ. Οπότε στα 31 μου ξεκίνησα να κάνω πρωταθλητισμό. Στα 31 δεν ξεκινάει εύκολα να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό. Σήμερα είμαι 38. Όπως είπα και πριν, έχει ανοίξει τους ορίζοντες μου. Αυτό που έχω καταφέρει είναι ότι έχω ξεπεράσει πάρα πολλές φορές τα όρια μου και συνεχίζω να τα ξεπερνάω. Έχω βάλει σε καθημερινή βάση στη ζωή μου κίνητρο και στόχους, που είναι πολύ σημαντικό όπως σας είπα και πριν. Και σίγουρα το πιο σημαντικό είναι ότι κάποια στιγμή θα σταματήσω ο αθλητισμός. Θα κρεμάσω τα παπούτσια, γιατί και εγώ μεγαλώνω, κουράζομαι. Όμως όλο αυτό το ταξίδι που θα έχει μείνει είναι αυτό το, ξέρετε, αυτή η γλυκιά αίσθηση που σε κάνει πολύ δυνατό, έτσι πολύ, θα πιστεύεις πάρα πολύ στον εαυτό σου, στις δυνατότητές σου, γιατί εγώ από εκεί ξεκίνησα, στο ότι είπα ότι Κέλλη θα τα καταφέρεις, μπορείς να τα καταφέρεις, μπορείς να πας Παραολυμπιακούς, μπορείς να διεκδικήσεις μετάλλια, και για μένα φυσικά δεν υπάρχουν αντίπαλοι στο εξωτερικό. Για μένα ο μοναδικός αντίπαλος είναι ο ίδιος μου εαυτός, το άγχος μου και η ψυχολογία μου, πώς είναι κάθε φορά όταν ανεβαίνω για να παίξω. Έχετε στερηθεί πράγματα λόγω του αθλητισμού? Ναι, έχω στερηθεί πράγματα λόγω του αθλητισμού. Όμως όταν πραγματικά θες κάτι, μπορείς να το κάνεις. Έχω στερηθεί το θέμα το ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Θέλω να κάνω, δηλαδή, να γίνω μαμά, να κάνω παιδί. Όμως έχω προνοήσει και γι' αυτό να το πω. Υπάρχουν μεθόδους που έχεις προνοήσει. Οπότε παρόλο που είμαι σε μια μεγάλη ηλικία, επειδή δεν σας κρύβω ότι θέλω να διεκδικήσω και την πρόκριση για το Παρίσι, μετά έχω πει ότι θέλω να σταματήσω, γιατί πλέον θα είμαι και μεγάλη. Οπότε, επόμενο μου στόχος μετά από αυτό είναι το να κάνω οικογένεια. Ποια είναι τα συναισθήματά σας πριν από έναν μεγάλο αγώνα? Είμαι άνθρωπος που αγχώνομαι πάρα πολύ. Και όπως είπα και νωρίτερα, για μένα αντίπαλος είναι το άγχος που έχω. Μου έχει στερήσει πολλές φορές μετάλλιο το άγχος. Προσπαθώ να το διαχειριστώ όσο μπορώ. Όταν βλέπω όμως ότι γίνεται πολύ έντονο αυτό, προσπαθώ να τα διαγράφω όλα μέσα στο μυαλό μου και κάνω μόνο θετικές σκέψεις και αφήνω να περνάνε μπροστά μου εικόνες μόνο ευχάριστες. Δηλαδή, όταν είμαι σε αγώνα πάνω, προσπαθώ να μην αγχώνομαι τόσο με τους αντίπαλους και γενικά με το παιχνίδι και σκέφτομαι πράγματα όμορφα και ευχάριστα που θα ήθελα να κάνω. Οπότε αυτό όλο επηρεάζει θετικά και μπορώ και λειτουργώ μετά έτσι όπως θέλω πάνω στον αγώνα.